Βρισκόμαστε με τον γνωστό καρναβαλιστή, τον Ανδρέα τον Βριονίδη, στα γραφεία της Λεμεσού για να συζητήσουμε για το καρναβαλικό συνέδριο που γίνεται στην πόλη μας. Καλησπέρα. Γεια σας. Ανδρέα, θέλω να μας πεις πώς προετοιμάζετε εσείς από την πλευρά σας για το συνέδριο. Εμείς είμαστε πανέτοιμοι, όπως και κάθε καρναβάλι. Θα το θεωρήσουμε και αυτόν ακόμα μια φάση του καρναβαλιού. Τα κοστούμια είναι ήδη έτοιμα. Χαμογελάστε παρακαλώ. Μα φυσικά, πάντοτε. Το smile effect. Βεβαίως, βεβαίως. Εμείς πάντα χαμογελάμε και πάντα προκαλούμε τους άλλους να χαμογελούν μαζί μας. Είναι τιμή μας να έχουμε φέτος το συνέδριο τούτο στην Κύπρο. Για ποιο λόγο είναι σημαντικό? Πιστεύω μας αναδεικνύει περισσότερο. Μας αναγνωριζόμαστε περισσότερο σε όλη την Ευρώπη. Μιαν και φέτος είχαμε και υπέροχες κριτικές για το καρναβάλι μας διεθνώς, αυτό κάνει το καρναβάλι μας ακόμα πιο γνωστό. Θα συμμετέχετε στην παρέλαση? Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Έχω ήδη ενημερώσει τα μέλη του γκρουπ μας και ετοιμάζονται όλοι. Δεν πήρα φυσικά απαντήσεις ακόμα για το ποιοι θα παρουσιαστούν, αλλά εμείς θα είμαστε εκεί. Ανδρέα, τι σημαίνει για σένα καρναβάλι? Καρναβάλι για μένα είναι Λεμεσός. Είναι χαρά, είναι διασκέδαση. Είναι μέρος της ζωής κάθε Λεμεσανού, πιστεύω. Είναι ένας τρόπος έκφρασης και το λατρεύω. Λαμβάνω μέρος στα καρναβάλια από 2-3 χρόνων. Απλά σαν άτομο, σε γκρουπ άλλων. Αλλά τα τελευταία 15 με 20 χρόνια οργανώνω δικά μου groups. Μπορείς να μας πεις 3 θέματα που έχεις διοργανώσει τα τελευταία χρόνια? Θα σας πω πιο πολλά, θέλετε. Είχα το Αφροδίσια 2011 που ήταν μια σπονδί στη Θεά Αφροδίτη. Είχα τις κοκόνες του Βυθού που ήμασταν όλοι σαν γοργόνες. Φέτος το Χαμογελάστε Παρακαλώ, εμπνευσμένο από το Smile Effect Lounge που έχουμε. Και ετοιμαζόμαστε για τα καλύτερα. Περιμένουμε σαν φανατικός καρναβαλιστής που είμαι πότε θα έρθει η σειρά μας για να γίνω βασιλιάς καρνάβαλος. Όλες οι ιδέες έτοιμες, όλα τα κοστούμια έτοιμα, όποτε μας πουν είμαστε έτοιμοι.